Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων, Κυριακή 27 Φλεβάρη, 15η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της D2. Οι Μέλισσες με ρεκόρ 4-10 υποδέχονται τον Εθνικό Σταρ που βρίσκεται ψηλότερα στο 7-6. Λοιπόν, για τον Εθνικό με το 10 είναι ο Δελιδάκης, με το 23 ο Ζουρίδης, με το 21 είναι ο Βαλμάς, με το 32 ο Σκιαπάνης και με το 15 ο Στέλιος Σέργης που πάλεψε για την πρώτη κατοχή που τελικά θα είναι για τις Μέλισσες. Αφότερες οι ομάδες που έρχονται από νίκη, θα πούμε αυτά στη συνέχεια για να δούμε την πρώτη κατοχή των Μελισσών που νιώθουν καλά εδώ στα Μελίσσια, πήραν και νίκη την περασμένη αγωνιστική σε αυτό το γήπεδο. Βαλμάς κατά το καλάθι, θα ανοίξει λογαριασμό. Ωραία φάση για τον Εθνικό Σταρ. Για τις Μέλισσες με το 0 είναι ο Στέφανος Μπουγιούκος σε την μπάλα, με το 99 ο αδερφός του ο Αλέξης. Ο Αλέξης που έκανε και καλό μάτς την περασμένη αγωνιστική με 13 πόντους και 9 rebound, έχοντας παράλληλα 2 στα 3 τρίποντα. Να δούμε τον Δελιδάκη που πασάρει για τον Βαλμά, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Βαλμάς υποδέχεται ωραία πάσα, προσποιείται και αστοχή κατά το καλάθι. Rebound από το 14 από τον Μπάνο. Φράγκος στόχισε με το 21, πήρε ο Δελιδάκης. Βαλμάς, νέα ωραία δημιουργία από τον Ζουρίδη. Νέο καλάθι του Βαλμά, 0-4, καλό ξεκίνημα για τον Εθνικό. Ο Εθνικός που είχε πάρει και το μάτς του πρώτου γύρου με εμφατική νίκη τότε, 91-28 είχε λήξει το μάτς. Σε επίθεση τελικά για τους φιλοξενούμενους που δεν μπόρεσαν να εφηδιάσουν, τρίποντο από την κορυφή και άστοχο από τον Ζουρίδη. Μπουγιούκος από τον δεξί διάδρομο, το χάνει ο Βαλμάς, θα μαζέψει. Μέλισσες που αναζητούν ακόμη το πρώτο τους καλάθι, Δελιδάκης. Αυτά συνήθως δεν τα χάνει εδώ, θα λαθέψει στο ανοιχτό γήπεδο. Φράγκος. Μπάνος ζητά απέναντι ο Μπουγιούκος. Αλλά θα πάει στον Δούκα. Ζουρίδης στον Σέργη, ξανά Ζουρίδης, Βαλμάς. Μπορούσε να έχει σουτάρει για τρεις. Με υπομονή θα επιτεθεί ο Εθνικός και θα βρει ελεύθερο τρίποντο του Ζουρίδη, που περνά άλλη μια εξαιρετική ασίστ αυτή τη φορά για τον Σέργη. Σκοράρει για το 0-6. Τρίτη ασίστ, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ζουρίδη, που είναι ο μαέστρος του Εθνικού στο πρώτο τετράλεπτο. Δούκας, ένα σουτ που συνήθως βάζει, εδώ αστοχή. Σκιαπάνης περάσει πάνω από το screen, αλλά θα χρεωθεί με φάουλ. Γιούκος, πρώτο φάουλ στο μάτς είναι αυτό. 6:40 πριν τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου. Σκιαπάνης στο screen του Ζουρίδη. Ζώνη αμήνεται η ομάδα των Μελισσών. Καλάθι από τον Ζουρίδη, αυτή τη φορά είναι τα καλά. 0-8, Εθνικός σκοράρει με συνέπεια. Του βγει καλά και στα μετόπιστεν και προηγείται. Τώρα ζητάει να χτίσει και διαφορά. Για να δούμε τον Μπουγιούκο που ψάχνει τον Δούκα, παρεμβάλλεται όμως και κλέβει ο Βαλμάς. Δελιδάκης, Ζουρίδης κι άλλη ωραία πάσα, Σέργης αστοχή αυτή τη φορά και με μια προσπάθεια μάλλον να γραπώσει το επιθετικό rebound θα χρειωθεί και φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Εθνικό.
Στέφανος Μπουγιούκος. Σκριν του Δούκα, το σούτ υποπίεση και άστοχο. Για να μαζέψει τη συνέχεια ο Ζουρίδης που κάνει τη διαφορά στο ξεκίνημα. Βελιδάκης. Ο Βελιδάκης που στο τελευταίο μάτι που τον είχα σπικάρει είχε... ήταν εξαιρετικός, νομίζω εδώ σε αυτό το γήπεδο. Είχε μετρήσει 20 πόντους. Time out έχουμε τώρα, επιστροφή σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε. 5,5 λεπτά πριν τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου, το σκορ στο 0-8. Ο Σιαπάνης, ο Βελιδάκης, ο Ζουρίδης, ο Σέργης και ο Βαλμάς, η μία και μοναδική. Μάλλον όχι. Ανάποδα τα είπα, οι Μέλισσες έχουν την τώρα επιλογή από τον πάγκο. Ο εθνικός μάλλον, έχει πλήρες ρόστερ, οι Μέλισσες. Είναι με μία πεντάδα. Με το κεφαλικό, ο Ζουρίδης θα αστοχίσει, ο Φράγκος πήρε. Πάνος, πρέπει να περάσει το κέντρο. Κάνει βήματα όμως ο Φράγκος. Πεντάδα για τις Μέλισσες, ο Δούκας, τα αδέρφια Μπουγιούκου, ο Φράγκος και ο Μπάνος. Τις Μέλισσες που καλούνται να συντηρήσουν και τις δυνάμεις τους. Βαλμάς. Κόψουμε από τον κεντρικό διάδρομο για το εύστοχο lay-up του Ζουρίδη. Βαλμάς και Ζουρίδης, χάρμα ιδέστε. Το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης εδώ στα Μελίσσια έχουν βάλει τον εθνικό στάρ μπροστά με 10 πόντους. Φράγκος. Μπάνος. 14 λεπτά ακόμα. Αλλά θα περάσει εκτός από τα χέρια του Φράγκου, έτσι κατοχή είναι ξανά για τον εθνικό. Εθνικός που πήρε μεγάλη νίκη στην 14η αγωνιστική επί των γαλλικά και πιάνο με 47-51. Και οι Μέλισσες κέρδισαν την Hannibal 33-36 εδώ σε αυτό το γήπεδο την περασμένη Κυριακή. Ζουρίδης στα 5 δευτερόλεπτα για τον Βελιδάκη που ωραία θα προσποιηθεί και με καμπύλη στο σουτ θα ευστοχίσει ένα πανέμορφο καλάθι για το 0-12. Ο εθνικός βάζει τις βάσεις από νωρίς για μια άνετη επικράτηση. Καλούνται να βγάλουν αντίδραση σιγά σιγά οι Μέλισσες. Έχουν μείνει 6 λεπτά χωρίς καλάθι και εδώ φλερτάρει με το μείον 14 και ναι, ο Βελιδάκης θα σκοράρει σαν την προβόνη στον εφηλιασμό. 0-14. Κακό ξεκίνημα για τις Μέλισσες. Πάνος. Πάει κοντά στο καλάθι, καλή άμυνα του Ζουρίδη, rebound του Σέργη. Βαλμάς, απίστευτη πάσα για τον Σέργη. Τρομερά πράγματα από τον εθνικό στο πρώτο δεκάλεπτο. Μία ακόμα εξαιρετική δημιουργία για τους φιλοξενούμενους αυτή τη φορά. Άλλαξαν ρόλους οι δύο παίκτες, εδώ το πρώτο καλάθι για τις Μέλισσες που ανοίγουν λογαριασμό, αν και καθυστερημένα, 2-16. Φυσικά και δεν θα τα παρατήσουν. Σκιαπάνης, Ζουρίδης, γωνία για τον Δελιδάκη που τα έχει αυτά τα σουτ, λειτουργώντας ως ελεύθερος σκοπευτής στις γωνίες. Σέργης, 2 δευτερόλεπτα ακόμα, έχει δει το ρολόι, αλλά στοχή σε σουτ 3 πόντων ο Νίκος Ζουρίδης. Δεν έχουμε δει κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής. Δούκας πίσω από το screen θα δοκιμάσει για 3. Ψηλά ο Μπουγιούκος, δεν θα καταφέρει να μαζέψει. Πήρε ο Ζουρίδης. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα. 2,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σκιαπάνης. Σετ επίθεση για τον εθνικό. Σέργης θα περάσει. Ωραία πάσα, όχι. Αλλά κρατάει ο ίδιος. Ωραία η πάσα από τον Ζουρίδη στον Βαλμά. Αυτή η άμυνα ζώνης δεν έχει βγει καθόλου στις Μέλισσες που δέχονται συνέχεια πάσες στην πλάτη της άμυνας. Νέα τρομερή δημιουργία
από Ζουρίδη, ο Βαλμάς στη γραμμή για το έμεσο τρίποντο. Θα στοχίσει, μάχη για την κατοχή, πήρε ο Ζουρίδης. Μπάλα φτάνει στον Βαλμά, 10 δευτερόλεπτα ακόμα με μια ωραία spin move, θα ξεμαργαριστεί ανάμεσα σε δύο παίκτες. Τιαπάνης, ωραία στον Ζουρίδη, παράβαση 3 δευτερολέπτων όμως. Πρώτη αλλαγή τώρα στο μάτσο, Δελιδάκη στον πάγκο για να περάσει στη θέση του. Να δούμε τον αριθμό πρώτα. 66. Ο Βαγγέλης ο Λάπας. Ζουρίδης, μπάλα περνά εκτός από τα χέρια του Σέργη. 1-48 για το φινάλε της πρώτης περίοδου, το σκορ στο 2-18. Δούκας αφήνει για τον Φράγκο. Ο Φράγκος ξαναπαίρνει από τον Πάνο και οργανώνει. Πάνω του ο Σιαμπάνης, Φράγκος σταματά την τρίπλα και ψάχνει στήριγμα. Ωραία, θα το βρει στην αδύνατη πλευρά. Εκείνο Μπουγιούκος που εκτελεί για 3, αλλά αδύναμα. Φράγκος στο rebound και στο κατέβασμα, 3-3. Βαλμάς, δεν θα τελειώσει τη φάση όπως θα μπορούσε. Ο Μπουγιούκος περνά από τον Λάπα που κάνει φάουλ, σωστό φάουλ, για να διακόψει τον αντίπαλο εφηδιασμό. Δεύτερο ομαδικό και για τον εθνικό στάρ. 20 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεσή τους οι Μέλισσες. Δούκας απέναντι στον υψηλότερο Βαλμά, θα δοκιμάσει για 3 μπροστά στο υψωμένο χέρι του και θα τον νικήσει. Τρομερό καλάθι από τον Δούκα που τα έχει αυτά τα σουτ. 5-18. Σημαντική ανάσα για τις Μέλισσες που καλούνται όμως να βρουν αξιόπιστες λύσεις απέναντι στην άμυνα του εθνικού. Βαλμάς υποδέχτηκε ωραία πάσα του Σέργη, δεν μπόρεσε να σκοράρει αυτή τη φορά. Πάνος θα περιμένει τον Μπουγιούκο που σκοράρει ερχόμενος από τον αριστερό διάδρομο. Σερβίρει ωραία την μπάλα στο καλάθι. Αλέξης Μπουγιούκος, 7-18, τελευταία 30 δευτερόλεπτα κατοχή για τον εθνικό. Θα μείνουν όμως κάποια δευτερόλεπτα και για τις Μέλισσες. Σέργης, Σιαπάνης, πάει κάθετα απέναντι στη ζώνη, ο Βαλμάς αστοχή εξ επαφής. Μπάλα ζωντανεύει και είναι για τις Μέλισσες. Στον πάγκο ο Σιαπάνης, στο παρκέ περνά για πρώτη φορά απόψε. Παίξουμε τον αριθμό 1, ο Κώστας Τόλιας. Φράγκος συνεργαστεί με τον Μπουγιούκο που πήρε ωραία θέση στο ζωγραφιστό και κέρδισε το φάουλ. Πέντε έχουν απομείνει για τις Μέλισσες που θέλουν να μειώσουν τη διαφορά πηγαίνοντας προς τη δεύτερη περίοδο. Ο Μπουγιούκος στην επαναφορά. Μπάλα στον Πάνο στα 9 μέτρα, 3 δευτερόλεπτα ακόμα, θα χρειωθεί με βήματα. Δύο για το φινάλε. Για 3 ο Ζουρίδης από μακριά θα αστοχίσει. Φινάλε στο πρώτο δεκάλεπτο, Μέλισσες 7, Εθνικό Σταρ 18. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Μελίσσια. Στο συν 11 ο Εθνικό Σταρ που έχει και την πρώτη κατοχή. Βρισκόμενος στο παρκέ με τους Φλάσκο, Βαλμά, ο Λάπας. Έχουμε πολλά νέα πρόσωπα. Ο Σιταρίδης πρέπει να είναι αυτός που έχει την μπάλα. Στο 77, ενώ αστοχή σε σου 3 πόντων ο Φλάσκος, μαζεύουν με τον Πάνο οι Μέλισσες. Με το 66 είπαμε είναι ο Λάπας. Πάνος για 2 σκοράρει, ωραίο καλάθι. Ο Τόλιας με το 11 συμπληρώνει την πεντάδα του Εθνικού. 9-18 double score για τους τυπικά φιλοξενούμενους απόψε που έχουν τώρα την κατοχή. Λάπας από την αντίθετη πλευρά του screen για να πασάρει στον Φλάσκο.
Σιταρίδης για τον Θολμά που παραμένει από το ξεκίνημα του αγώνα στο παρκέ και σκοράρει από το χαμηλό πόστ. Μανούλας αυτά. Εννέα 20. Μπουγιούκος για δύο υποπίεση, μπάλα συστημένη στα χέρια του Βαλμά που μαζεύει και rebound. Λόγω στην επίθεση ξανά για τους φιλοξενούμενους. Μπάλα δεν φτάνει στον Βαλμά που παρεμβάλλεται και κλέβει ο Δούκας. Ο Δούκας, ο Φράγκος, τα αδέρφια Μπουγιούκου και ο Μπάνος. Μια και μοναδική πεντάδα για απόψε. Για τις μέλισσες, νέο καλάθι του Μπανού που φαίνεται να βρίσκει το καλό του χέρι από μέση απόσταση. 11-20. Βελτιωμένες οι μέλισσες στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Βγάζουν και καλή άμυνα με Μπουγιούκο και Φράγκο. Φράγκος δίνει το σύστημα. Κλωσκρίνει στην κορυφή, ο Μπάνος βυθίζεται. Ο Μπουγιούκος από τον αριστερό διάδρομο κερδίζει φάουλ. Και θα εκτελέσει βολές, ναι. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Αλέξης Μπουγιούκος στη γραμμή. Ησυχία στα μελίσια. Χάνει την πρώτη. Έξω και η δεύτερη, rebound αμυντικό του Τόλια. Τρέχει στον εφενδιασμό Φλάσκος και παίρνει. Ωραία high-low κατάσταση, Βαλμάς με μια προσποίηση ξεφορτώνεται τον Δούκα. Αλλά αστοχή, Δούκας μαζεύει και τώρα Φράγκος. Φράγκος θέλει να ζαλίσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Σιταρίδη. Ωραία reverse του Μπουγιούκου. Μπάλα εκτός από χέρια παίκτη των Μελισσών. Όχι, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ρέφερι. Κατοχή λοιπόν είναι για τις Μέλισσες, 14 επίθεση. Ο Βαλμάς θα πάει στον πάγκο να πάρει ανάσες έπειτα από 12,5 λεπτά και εξαιρετική παρουσία. Μπουγιούκος για δύο υποπίεση, άστοχος, κατοχή τώρα για τον εθνικό. 7 και 20 για ημίχρονο, είναι 9 για τον εθνικό στάρ. Συνεχίζει να δείχνει πως ελέγχει απολύτως την κατάσταση του αγώνα. Ζουρίδης έπειτα από ωραία πικεντρόλ συνεργασία με τον Λάπα δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Μπουγιούκος αφήνει στον Φράγκο να οργανώσει το screen του Μπάνου. Θα δώσει διάδρομο στον Φράγκο που θα γυρίσει και θα στοχίσει στον από το lay-up. Διάλογος σε καλό κλίμα μεταξύ Ζουρίδη και Μπουγιούκου και Μπουγιούκο για την κατοχή. Τζάμπολ είχαμε. Οι μέλισσες ωφελούνται. Δούκας για τρεις στο σίδερο και στα χέρια του Ζουρίδη. Συνεχίζει με άμυνα ζώνης 2-3 η ομάδα των Μελισσών. Τόλιας περνά. Λάπας, ωραία πάσα. Καλάθι όχι, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Ζουρίδης αστοχή, μαζεύει όμως ο Τόλιας που επιμένει. Επιθετικό του Ζουρίδη. Λύνει την πολιορκία με καλάθι από τον Νίκο Ζουρίδη. 11-22. Ξανά σε διψήφια τιμή η διαφορά. Φράγκος. Παίρνει ο Δούκας. Καθυστερούν οι μέλισσες, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Δούκας στο Eurostep, εξαιρετική προσπάθειά του, τα χάλασε στο τελείωμα και τώρα ο εθνικός θα βρει την ευκαιρία να τρέξει. Καλή άμυνα του Φράγκου. Τόλιας για τον Λάπα. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη για τον εθνικό που δεν θα βιαστεί.
γωνία για τον Σιταρίδη. Πάσα στον Ζουρίδη που ήρθε από τη Wixide, αλλά στοχή με το αριστερό. Μπουγιούκος για τον Δούκα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Δούκας θέλει να δώσει τη λύση από μακριά, είναι αδύναμο όμως το σουτ και θα κάνει airball. Time out. Δελιδάκη, Σιταρίδης, Ζουρίδης, Πτόλιας και Σιαπάνης. Η πεντάδα για τον Εθνικό με την ίδια πεντάδα φυσικά συνεχίζουν οι Μέλισσες. Σιαπάνης έχει δει τον ξεχασμένο από την άδμηνα των Μέλισσών, Σιταρίδη, που κάνει το σκορ 11-24. Με ακόμα πανέμορφη συνεργασία του Εθνικού, τα περισσότερα καλάθια του οποίου έχουν έρθει έπειτα από καλή δημιουργία. Έχει γράψει σίγουρα 7 το assist στα πρώτα 15 λεπτά η φιλοξενούμενη ομάδα. Μπάνος ελεύθερος για 3, χαλάει το σερί που είχε χτίσει από την αρχή της δεύτερης περίοδου, όταν και ευτόχισε σε 2 συνεχόμενα σουτ. Σιαπάνης, Σιταρίδης, 12 για τον Εθνικό. Σιταρίδης για τον Σιαπάνη, που στα 5 δευτερόλεπτα θα διεισδύσει, δέχεται το stop, την αλλίωση από τον Μπουγιούκο. Πέρασε ο Δούκας, αστόχησε όμως. Ζουρίδης, 3-2, Ζουρίδης πάσα στα δεξιά για να ξαναπάρει και να κερδίσει φάουλ για βολές. Πρώτο φάουλ έπειτα από 6 λεπτά για τις Μέλισσες, που μάλλον δεν έχουν χρησιμοποιήσει καλά τα 4 ομαδικά που δικαιούνται να κάνουν. Αστόχος ο Ζουρίδης, μάζεψε ο Μπάνος. Μένει το 11-24. Στεφάνος Μπουγιούκος για τον Μπάνο. Ετοιμάζει για 2, θα το χάσει. Μπαλά καταλήγει στα χέρια του Φράγκου, που αστοχεί με τη σειρά του πίσω από τη γραμμή των 6.75. 9-14 όμως για τις Μέλισσες, που κερδίζουν φάουλ αυτή τη φορά. Ενώ είναι η ώρα να επιστρέψει ο Βαλμάς για λογαριασμό του Εθνικού Σταρ. Στον πάγκο ποιος πάει? Ο Σιταρίδης, αν δεν κάνω λάθος. Δούκας για 3 υποπίεση, αυτό δεν ήταν εύκολο. Με υπερπροσπάθεια του Μπουγιούκου η νέα έξτρα κατοχή των Μελισσών, που μέχρι στιγμής δεν έχει μετουσιωθεί σε κάποιο καλάθι. Τώρα όμως έρχεται ο Μπουγιούκος, ο Στέφανος, όχι, ο Αλέξης. Ο Αλέξης Μπουγιούκος είναι αυτός που σκοράρει για το 13-24, 3-20 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Δελιδάκης, Ζουρίδης, Τόλιας, ξαναφύρω Ζουρίδης, Σιαπάνης στα 8 δευτερόλεπτα. Βαλμάς από την πάσα του Ζουρίδη, rebound του Μπάνου. Ο Εθνικός έχει ένα φάουλ να δώσει ακόμα. Ο Μπάνος στον Δούκα. Ξαναπήρε ο Μπάνος, βρέθηκε μόνος του στα 4 μέτρα, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Σιαπάνης, Εθνικός ξανά στο ανοιχτό γήπεδο. Βελιδάκης, ο οποίος δεν έχει φανεί όσο αναμενόταν εκτελεστικά. Νέα high-low κατάσταση. Καλάθι του Τόλια. Καλάθι του Τόλια, λέω. Ασίστ του Τόλια, καλάθι του Βαλμά. 13-26, double score. Μπουγιούκος για 2. Αστόχησε ο Στέφανος. Βαλμάς από την πάσα του Σιαπάνη. Φάουλ και βολές. Ο Σέργης περνά στο μάτι στη θέση του Τόλια.
πρώτη του Βαλμά, 13-27. Μέσα και η δεύτερη, συν 15 για τον Εθνικό. Βαλμάς και Ζουρίδης φλερτάρουν με το βραβείο του MVP. Υπάρχει όμως πολύς δρόμος ακόμη στο μάτς. Μπάνος είναι στον Δούκα. Τρίποντο του Δούκα στα 8 δευτερόλεπτα. Η μπάλα συστημένη στα χέρια του Φράγκου που κάνει ωραία προσποίηση και ξεφορτώνεται τον Ζουρίδη. Μπουγιούκος απέναντι σε δύο παίκτες θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που χρεώνεται ο Σέργης και είναι μάλιστα το τέταρτο ομαδικό για τον Εθνικό. Αλέξη Μπουγιούκος αστοχή στην πρώτη βολή. Έτσι και η δεύτερη, rebound επιθετικό για καλό των Μελισσών, διαχειρός Μπάνου. Φράγκος. Αλέξης Μπουγιούκος απέναντι στον Σέργη. Ο Σέργης θα βγει νικητής αυτή τη μονομαχία. Βελιδάκης έχει δει την κίνηση του Σκιαπάνη που σταματά. Και έτσι δεν βγαίνει η φάση για τον Εθνικό σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον. 16 τα δευτερόλεπτα ακόμη για τον Εθνικό, βολές και πάλι. Για τον Χριστόφορο Βαλμά. Παραμένει το συν 15 του Εθνικού. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Δούκας. Λόσκριν στην κορυφή. Δούκας θα πάει από την περιά του Μπουγιούκου. Ο Μπάνος θα ψάξει το high-low. Φάουλ χαμηλά έχει δοθεί. Είτε χαμηλά είτε ψηλά όμως. Πρέπει να είναι το πέμπτο. Είναι το πέμπτο ματικό νομίζω. Είναι το πέμπτο ματικό. Η γραμματεία προσπαθεί να ενημερώσει. Δύο βολές λοιπόν για τον Αλέξη Μπουγιούκο. Καλή άμυνα του Φράγκου που δεν ολοκληρώνεται. Ενώ ο Τόλιας περνά στο μάτς. Τελευταία 43 δευτερόλεπτα στο πρώτο εμίχρονο. Βαλμάς απέναντι στον Πάνο. Δελιδάκη σε μία από τις λιγοστές του προσπάθειες. Είναι οικονομικός και συμφέρει. Κώστας Δελιδάκης, 13-20, λέω, 13-31. Η διαφορά έχει αρχίσει να ξεφεύγει για τα καλά. Ίσως μείνουν 3-4 δευτερόλεπτα για τον Εθνικό. Για να δούμε την επίθεση των Μελισσών με τον Στέφανο Μπουγιούκα να δίνει στον Δούκα. Την σπάει όλο το δρόμο για να στοχίσει. Ζουρίδης, 8 δεύτερα, έχει δει το ρολόι. Ζουρίδης, Δελιδάκης, αστοχή αυτή τη φορά, ψηλά. Τόλιας που δεν μπόρεσε.
Λήξη πρώτη μηχρόνου 13-31 μπροστά πάντα ο Εθνικός Σταρ. Δεύτερη μηχρόνο στα Μελίσια. Πρώτη κατοχή για τον Εθνικό Σταρ. Εθνικός που ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο. Διαφορά φλερτάρει πλέον και με το συν 20. Τολιάς. Βαλμάς. Το δεύτερο λεπτό ακόμα. Τολιάς απέναντι στον Μπουγιούκο. Θα τον νικήσει. Ωραία προσπάθεια. Τον Κωνσταντίνο Τόλια, 13-33 για πρώτη φορά στο συν 20 διαφορά. Τόλιας, Βαλμάς, ο Σιταρίδης, ο Λάπας και ο Φλάσκος στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Πάνος χάσει την κατοχή, κλέβει ο Σιταρίδης. Λάπας κράτησε. Τόλιας έχει την ψυχολογία με το μέρος του, αλλά στοχίζει σου τριών πόντων. Εύκολο rebound για τον Φράγκο. Δούκας. Ξαναπήρε ο Εθνικός. Βαλμάς no look στον Τόλια. Υψώνει για τον Βαλμά. Προσφέρει θέαμα ο Εθνικός που θα βάλει και το καλάθι. 13-35. 0-4 το επιμέρους ερή στα πρώτα. Το πρώτο μάλλον 1,5 λεπτό της τρίτης περίοδου για τον Εθνικό. Πάνος απέναντι στον Βαλμά που κάνει φάουλ. Δούκας εκτός της ισορροπίας. Ο Φράγκος μαζεύει το αθλητικό rebound. Ζητά βήματα ο Βαλμάς. Πάνος, ούτε τώρα, Τόλια στο rebound. Θα πρέπει να γίνουν τρομερά πράγματα για να χάσει αυτό το μάτς ο Εθνικός, που δείχνει σοβαρότητα στις επιλογές του και στο δεύτερο ημίχρονο. Φλάσκος πίσω από το screen για δύο, σημαδεύει σωστά με τη βοήθεια του ταμπλό. Με το 13-37 παρακαλώ. Πάσα που δεν είναι καλή από τον Φράγκο, νομίζω. Έκλεψε ο Λάπα στη συνέχεια. Θα χρεωθεί παράβαση και κατοχή για τον Εθνικό. Φλάσκος. Τόλιας ψάχνει τον Βαλμά, ξανά στον Φλάσκο τελικά που δοκιμάζει για τρεις μπάλα στα χέρια του Μπουζιούκου που θα φύγει σύμφωνα στον εφηδιασμό, αλλά θα χάσει το καλάθι, δεν χρησιμοποίησε το ταμπλό. Σιταρίδης. Δεν την κίνηση του Φλάσκου, εκείνος πατά εκτός, έχει γραμμή. Για τον Φούκα. Καλάθι ναι, φάουλ όχι. Και πρώτο δίποδο των Μελισσών στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ναι, 15-37. 13-31 νομίζω ήταν το ημίχρονο. Επίθεση 14 δευτερολέπτων, ωραία επαναφορά για τον Βαλμά που ζητά φάουλ, τίποτα λέει ο ρέφερι. Φράγκος η κάθετη του Μπάνου, ποδοσφαιρική κάθετη. Μπάνος κάνει βήματα. 6 και 20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στο συν 18. Ο Εθνικός.
Ανατόλιας. Λάπα στο πλάι για τον Σιταρίδη. Ξανά Τόλιας. Βαλμάς στα 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι. Βαλμάς μια σταυρωτή σου για 2 μέσα. Χριστόφορος Βαλμάς 15-39. Τι 18 έλεγα πριν. 24 είναι η διαφορά. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά πραγματικά. Βαλμάς έβαλε τρομερό καλάθι Μπάζελ Πίτερ και στον εφοδιασμό ξανά ο Εθνικός, ξανά Βαλμάς, ξανά καλάθι. Αυτός θα είναι ο MVP της αναμέτρησης εκτός συγκλονιστικού απρόπ του 15-41 time out για τις Μέλισσες. Το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου ανοίξει και πάλι στον Εθνικό. 2-10 έχει γράψει το τιμέρου σκορ, αν μετράω σωστά. Στα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Λόγω υποστηρίξης για τις Μέλισσες, Μπουγιούκο στον πάνω και από εκεί στον έτερο Μπουγιούκο που αστοχεί από μακριά. Λάπας. Σιταρίδης για τον Βαλμά, δεν θα περάσει πάσα. Κλέβει ο Στέφανος Μπουγιούκος και θα πάει και από τον αριστερό διάδρομο. Χάνει και πάλι το lay-up. Δεν είναι σε καλή μέρα. Φράγκος μένει στον αέρα, κερδίζει φάουλ. Διαφωνεί ο Σέργης. Βολές για τον... Φράγκο, που αστοχεί στην πρώτη. Έξω έχει δεύτερη μάχη για την κατοχή. Πυροσέργης εδώ στον Βαλμά και θα κόψει για να πάρει. Σέργης. Ενδιασμός για τους Μέλισσες τώρα. Μπουγιούκος, εξαιρετική νόλου πάσα και άλλη μία για τον Μπουγιούκο. Καλάθι. Πάση για highlight για τις Μέλισσες. Μία στο πρώτο και μία στο τρίτο δεκάλεπτο έχουμε δει. Είχαν και κάποιες εξαιρετικές συνεργασίες οι παίκτες του Εθνικού στο ξεκίνημα. Σέργης για τρεις, δεν ήταν καλό το shoot. Δούκας. Μπουγιούκος θέλει να πέσει χαϊλό εκεί με τον Πάνο. Αλέξης Μπουγιούκος για τον Στέφανο που αστοχεί από μακριά. Σταρίδη στο rebound. Λάπας. Βαλμάς. Πάστο φωτοδίποντο. Λάπα, φλάσκου ήταν. Πάνος το σκέφτηκε, δεν το πήρε, θέλει να πάει κοντά στο καλάθι. Διορθική κίνηση για στο τελείωμα, rebound του Βαλμά. Ο Βαλμάς έχει ακόμη πολλές δυνάμεις. Τρέιλερ του Σέργη που δεν πήρε την μπάλα. Βαλμάς έδωσε τον Σιταρίδη, εκείνος κολλά την μπάλα μεταξύ Παμπλό και Στεφανιού. Για την μπορεί. Time out. και 50 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 17-41 το σκορ. 1-2 τα φάουλ, κατοχή για τις Μέλισσες. Δούκας, Μπάνος, Φράγκος, Αλέξης και Στέφανος Μπουγιούκος. Πεντάδα των Μελισσών που παλεύει να κρατηθεί σε μια λογική απόσταση από τον εξαιρετικό απόψε Εθνικό Σταρ. Ο Εθνικός στο παρκέ με τους Ζουρίδη, Βαλμά, Δελιδάκης, Χιαπάνη και Σέργη. Νομίζω δηλαδή με την πεντάδα που ξεκίνησε και το μάτς.
Πάνος ξεμαργαρίζεται προσωρινά και παίρνει Δούκα στα 11 δευτερόλεπτα. Φραγκός. Μπάλα χαμηλά για τον Μπουγιούκο που βγάζει ωραία πάσα. Πάνος για 3 στο σίδερο. 9-14. Φράγκος. Δούκας καθυστέρησε να γυρίσει προς το καλάθι, αλλά θα σκοράρει με ωραίο τρόπο. 19-41. Ζουρίδης του δίνει ελεύθερο τρίποντο ο Σέργης, αλλά στοχεί ο Βαλμάς σε ένα ακόμη rebound. Έξτρα κατοχή για τον Εθνικό που θέλει να διευρύνει τη διαφορά, αλλά κάνει λάθος πάσα ο Σέργης. Ο Φράγκος είναι σύμφωνα στον εφηβιασμό, θα αλλάξει και χέρι, θα πάει στο ανάποδο lay-up, αλλά το σκορ θα παραμείνει 19-41. Καλή άμυνα παίζει πάνω στον Σκαπάνη. Θα την ολοκληρώσει ο Μπουγιούκος. Συνεχίζεται η μάχη, κλέβει τώρα ο Ζουρίδης. Τελιδάκης έτοιμο καλάθι για τον Βαλμά, που περίμενε με υπομονή στην άλλη πλευρά του γηπέδου και επωφελήθηκε από όλη αυτή την περιπέτεια, κάνοντας το σκορ 19-44, τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Δούκας στόχησε από μακριά. Αλλά βρήκε σε πόδι κατοχή για τον Εθνικό. Σκιαπάνης. Δύο ψηλοί πάνω. Ο Σέργης θα πάρει την μπάλα. Αστοχή. Δεν έχει χτυπήσει κιόλας. Πάνος. Μπουγιούκος επιτίθεται στο close out, περνά από τον Βαλμά, ψάχνει τον Δούκα, αλλά παρεμβάλλεται ο Ζουρίδης. Την μπάλα εκτός από εκείνον και κατοχή για τις Μέλισσες. Άστοχος ο Πάνος, μία επίθεση φωνάζουν από τον πάγκο του Εθνικού και έχουν δίκιο. Δεν πρέπει να βιαστεί εδώ ο Εθνικός. Πολύ μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Σκαπάνης. Τελιδάκης περιμένει απέναντι. Σκαπάνης περνάνε μια περίεργη σταυρωτή. Ψάχνει πάσα και κάνει λάθος. Εποφελήσεται, αλλά έχει προηγηθεί σφύριγμα. Έχει πέσει ο Δούκας στο παρκέ. Όλα καλά μάλλον. Ένα δευτερόλεπτο έχουν στη διάθεσή τους οι παίκτες του Εθνικού. Τρία απομένουν συνολικά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ζουρίδης θα επαναφέρει. Βλέπω κάποια κίνηση για screen. Δεν βλέπω και την μπάλα να την έχει πάρει Ζουρίδης βέβαια. Στη λήξη καλάθι τριών πόντων από τον Σέργη. Μεγάλο καλάθι, μπάζερ τρίτης περίοδου. 19-46 λοιπόν. Και επιστροφή σε λίγο. Τέταρτο δεκάλεπτο στα Μελίσσια και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο Εθνικός θα πάρει την 8η του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της D2. Άστοχο τίποτα του Δούκα, rebound του Σκιαπάνη. Ο Σκιαπάνης, ο Ζουρίδης, ο Δελιδάκης, ο Σέργης και ο Βαλμάς, η πεντάδα του Εθνικού. Φράγκος, Δούκας, Μπάνος, Αλέξης και Στέφανος Μπουγιούχος. Μία και μοναδική πεντάδα για τις Μέλισσες. Μπάνος. Βγαίνει για το σκρίνο Μπουγιούχος. Μπάνος
θα εκτελέσει άστοχα. Βαλμάς με υπερπροσπάθεια δεν θα σώσει. Πάνος. Αυτά τα δευτερόλεπτα ακόμα για τις μέλισσες. Στέφανος Μπουγιούκος από τα 8. Το χασέ. Πάνε για να βγαίνει καλά. Τελικά όχι. Σιαπάνης. Βελιδάκης. Σιαπάνης. Και βρίσκει τον Ζουρίδη. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Λίγο το μεταμπίλι μπαλά πίσω από το ταμπλό. Χωρίς σκορ, οι πρώτες επιθέσεις στην τέταρτη περίοδο για τις δύο ομάδες. Μια μακρινή πάσα χωρίς τύχη από τον Φράγκο ή τον Δούκα. Δεν είδαν από την αλήθεια. Βελιδάκης από το σκήνο του Σέργη. Σέργης για δύο, ψηλά Μπουγιούκος. Μπουγιούκος, υπάρχει φάουλ από τον Σέργη. Και ο Σέργης πήγε κατευθείαν στον πάγκο. Μάλλον ήξερε ότι αποβάλλεται. Κάτιο φαντάζομαι. Θες του... ποιος μπήκε τώρα, Τόλιας είναι. Αλέξη Μπουγιούκο στην γραμμή. Σίδερε, πρώτοι έχουν κουραστεί οι παίκτες των Μελισσών και είναι λογικό. Παίζοντας όλο το μάτσο με μόλις 5 παίκτες. Βάζει τη δεύτερη, 20-46. Σταπάνης στον Ζουρίδη. Βελιδάκης μόνος του. Το χάνει ο Ζουρίδης. Κατά το καλάθι απέναντι στον Πάνο. Δεν τον νικά. Κύριο Μπουγιούκος. Λούκας. Το βάλε. Ωραίο καλάθι από τον Νίκο Δούκα. 22-46. Καπάνης, Ζουρίδης, Βελιδάκης για τον Βαλμά που δεν έχει σκοράρει εδώ για κάποια λεπτά. Τόλιας, καλή άμυνα. Που ολοκληρώνεται κιόλας. Στέφανος Μπουγιούκος, αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει στο ανοιχτό γήπεδο. 24-46. Για φάουλ και βολές για τον παίκτη του Εθνικού Σταρ. Νέα στις 2, 24-47. Στον Φράγκο, εκείνος δοκιμάζει για τρεις από την κορυφή. Βελιδάκης στο rebound. Βαλμάς
Στόχισε με το φλότερ. Τόλιας. Σκαπάνης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Η λόμπα του Τόλια εξαιρετική για τον Ζουρίδη που έπαιξε βόλεϊ, αλλά στόχισε. Μπουγιούκος στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραία, θα περάσει το χέρι του κάτω από εκείνο του Τόλια και θα σκοράρει. Μπουγιούκος δείχνει την κλάση του. 26-47. Τελευταίο εξάλεπτο στα Μελίσια. Βελιδάκη, Ζουρίδης, Τόλιας, Βαλμάς. Και άστοχο σούτ, αλλά τι έχουμε. Πάμε σε ένα time out. Επιστροφή στα Μελίσια για τα εναπομείνοντα 5-40 της αναμέτρησης. Ο Δούκας συνεχίζει στο μάτς. Παρότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και κυρίως να μην το επιδεινώνει. Άστοχο τρίποντο του Μπουγιούκου από μακριά. Και του Αλέξη και του Στέφανου. Σκαπάνης. Ζουρίδης τιμένος για τρεις. Αδύναμο σουτ. Δελιδάκης ανάμεσα από τρεις παίκτες. Γραπώνεται επιθετικό rebound. Σουτάρει και για δύο. Βρίσκει το σίδερο. Ο Σιαπάνης. Ο Ζουρίδης. Ο Δελιδάκης. Ο Τόλιας. Και ο Σουταρίδης στην πεντάδα του Εθνικού Σταρ. Σουταρίδης κάνει βήματα. Με τον Δούκα. Δύσκολη εκτέλεση. Πάρα λίγο να βάλει τρομερό καλάθι ο Δούκας. Τόλιας. Και στην άλλη πλευρά, 3 δευτερολέπτων. Ωραία πάσα για τον Πάνο από τον Φράγκο. Θα την κάνει assist. 28-47. Τόλιας. Λάπας. Από μακριά, αστόχησε. Άλλη μια έξτρη επίθεση για τον Εθνικό. Τόλιας απέναντι στον Πάνο, δεν τον νικά. Rebound του Αλέξη Μπουγιούκου. Μπουγιούκος όλη τη διαδρομή, πάει για το cost to cost, κερδίζει φάουλ. Δύο βολές. Στα Μελίσια. Φλάσκος στον Ζουρίδη απέναντι για τον Σιταρίδη. Το κόψιμο του Ζουρίδη εξαιρετικό. Εξαιρετική κυπάσα του Λάπα που διάβασε ωραία τη φάση. Άλλη μια εξαιρετική συνεργασία του Εθνικού. Στέλνει τη διαφορά στους 30-29. Στους 30 λέει, στους 20. 29-49. 51-28 θυμίζω έχει λήξει το σκορ. Το μάτς της πρώτης, του πρώτου γύρου.
Γιουρίδης. Φλάσκο στημένος για 3, corner 3 στο καλάθι, 29-52. Πολύ καλό μάτσα από τον Εθνικό Στάρ απόψε. Πάνω για 2 θα κάνει airball. Λάπας. Δει το τρέξιμο του Τόλια. Εύκολο κλέψιμο για τον Φράγκο. 3 με 2 ο Φράγκος. Δεν έχει κόψει ο Μπουγιούκος. Θα εκτελέσει για 2. Πάνω του Σιταρίδη. Πετάξει μπροστά για τον Ζουρίδη. Πολύ ωραία συνεργασία. Behind the back pass για τον Τόλια που σκοράρει με άνεση. 29-54 και 94 δευτερόλεπτα ακόμα για να μάθουμε το τελικό σκορ με το οποίο ο Εθνικός θα ανέβει στο 8-6. Ζουρίδης όλη τη διαδρομή για να τύψει την μπάλα, ανανεώνει. Φλάσκος για 3 και αυτό μέσα. Φλάσκος γίνεται παράγοντας της αναμέτρησης. Με 2 εύστοχα τρίποντα στο τέλος θα βάλει και εκείνος την υπογραφή του στη νίκη του Εθνικού Σταρ. Δούκας, Φράγκος για την απάντηση. Ζουρίδης στο rebound. Άστοχο τρίποντο του Τόλια, στη συνέχεια rebound και κερδισμένο foul. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα του μάτς. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο Εθνικός. Λήξη της αναμέτρησης 29-57. Ο Εθνικός ανεβαίνει λοιπόν στο 8-6, στο 4-11 οι μέλισσες. Αυτά από μας. Καλό σας βράδυ.